κύριο Περιφερειάρχη. Μας τιμά όλους με τα λόγια του και μας δίνει κουράγιο για να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Πανοσιολογιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Πρόεδρε του Πραστού, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, θεωρώ σήμερα ότι είναι μία μέρα χαράς, μία μέρα τιμής και μία μέρα συγκίνησης. Είναι μία μέρα που το παρόν συναντά την ιστορία. Μία ιστορία που διακόπηκε απότομα, όπως όλοι εσείς γνωρίζετε εδώ, πριν από 191 χρόνια ακριβώς, σχεδόν 2 αιώνες. Βρισκόμαστε μέσα στον ιερό χώρο της Μητρόπολης του Πραστού, η οποία έχει απομείνει, αυτός ο ιερός ναός, έτσι όπως τον άφησε μέσα στο πέρασμα του χρόνου ο εμπρισμός και η πώληση από τον Ιμπραήμ στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Κάνουμε μια συνολική προσπάθεια προκειμένου να αποκαταστήσουμε το μνημείο αυτό και να το παραδώσουμε σε σας για λειτουργική χρήση. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή αναφορά στην ιστορία της περιοχής μας εδώ, του Πραστού, που είναι ένας πολύ σημαντικός οικισμός. Θα συνεχίσω λίγο με τα χαρακτηριστικά, τα αρχιτεκτονικά της Μητρόπολης και στο τέλος βέβαια θα παρουσιάσω συνοπτικά τη μελέτη για την οποία επιστημονικός σύμβουλος, όπως είπαμε και πιο πριν, ήταν ο κύριος Μπουντούρης. Μου επιτρέπετε να πάω να καθίσω για να μπορέσω να σας πω ορισμένα στοιχεία. Ευχαριστώ.